Και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι έχει τόσο δημοφιλία, γιατί από την ώρα που το ανακοινώσαμε είχε γίνει της κακομοίρας. Με μηνύματα, με τηλέφωνα. Δεν είχες δει τα έργα, δεν είχες παρακολουθήσει καθόλου την, την καριέρα του κυρίου. Μια από τις πιο αγαπημένες μου σειρές, μάλιστα, που έπαιζε και η αείμνηστη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Κύριε Γεωργούλη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Στην τοπική μας τηλεόραση. Τη κακομοίρα, όπως έχει γίνει στην αγαπημένη και παλιά ταινία, αυτό έχει γίνει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι εγώ έπεσα από τα σύννεφα βλέποντας αυτή την αντιμετώπιση από τον κόσμο. Θα έχει τον κύριο Γεωργούλη και δεν τον έχουμε. Γιατί να μην τον έχουμε. Καταρχάς να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που έχει ο κόσμος σε μένα. Να πω ότι προσπαθώ και θέλω να είναι πάντα αμοιβαία αυτή η αγάπη που από μένα είναι. Δίνω όλη μου την ενέργεια στο να δημιουργηθεί αυτή η ισορροπία και αυτή η ανακύκλιση εντός εισαγωγικών αυτής της ενέργειας. Να ευχαριστήσω και εσάς που με έχετε δεχτεί εδώ στο κανάλι σας. Είστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Τα λέτε, θα λέτε και το backstage. Βλέπω τώρα, ένα προσκεκλημένο 4 δημοσιογράφους. Ναι, ναι, το έχουμε αυτό το καλό. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε χρόνο να πούμε αρκετά πράγματα. Ναι. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Σαντορίνη, γιατί το κάθε δευτερόλεπτο που υπάρχει, που έχω εδώ στο νησί, είναι όλο και κάτι καλύτερο, όλο και κάτι καλύτερο. Και νιώθω σαν να είμαι αρκετό καιρό εδώ. Είναι μόνο μία μέρα που έχω μείνει. Και κάπως από χθες είδατε κομμάτια του πολιτισμού στην Σαντορίνη. Βρεθήκατε. Βέβαια, βέβαια. Και ήταν μια πολύ συγκινητική αυτή η εκδήλωση στο Δάπος. Στο συνεστήριο του Δάπος. Ναι, ναι, ναι. Που όλα τα παιδάκια, έτσι, όλο αυτό με τη χαρά και τον ενθουσιασμό που δείξανε τη δουλειά που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Πάλι ένα μεγάλο μπράβο. Να σας γνωρίσουμε και τον κύριο Πράσο. Τον αρχή δημοσιογράφο μας, αρχή συντάκτη μας εδώ, ο οποίος βέβαια πρέπει να σας πω ότι αριστερίζει αρκετά. Και έχουμε πολλές φορές προβλήματα. Εγώ αυτό το έχω δηλώσει και όταν ξεκίνησα με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θέλω να έχω κομματικό πρόσωπο, γιατί θέλω να πρεσβεύω τον πολιτισμό, που ο πολιτισμός δεν πρέπει να έχει τέτοιο κομματικό πρόσημα. Γιατί όταν έχεις κομματικό πρόσημο, σημαίνει ότι έχεις αντιπάλους. Ο πολιτισμός δεν πρέπει να έχει αντιπάλους. Πρέπει να υποστηρίζει την συμπεριληπτικότητα, θα πρέπει να έχει. Να είναι ο καταλύτης ώστε να γεφυρώνει τις διαφορές και όχι να οξύνει την αντιπαλότητα. Ωραία. Επειδή ξεκινήσαμε, όπως βλέπετε, ανάποδα σήμερα. Δημήτρη, θα τα πούμε μετά τα δικά μας. Έτσι, να τελειώσουμε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή, γιατί δεν είπαμε ότι είναι και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το πράσινο κίνημα. Ναι, είναι ένα πολύ μικρό κίνημα. Είναι αρκετά χρόνια στο πολιτικό γίγνεσθε. Πρεσβεύει τον πράσινο χώρο. Ένας χώρος ο οποίος δεν έχει περάσει πολύ καλά σε όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ίσως ήταν και ένας ρομαντικός λόγος που αποφάσισα να συμπορευτώ με τον κύριο Καλογράνη, ο οποίος είναι ο ένας συμπρόεδρος του κινήματος. Η συμπρόεδρος είναι η Ρία Ακρίβου. Και να κοιτάξουμε, να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα σπόρο σε αυτόν τον πράσινο χώρο που πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να εκπροσωπείται στην Ευρώπη, αλλά και η Ευρώπη να εκπροσωπείται στην Ελλάδα. Ο πράσινος χώρος δηλαδή της Ευρώπης. Ωραία. Έχετε ήδη. Πάμε, δεν έχουμε. Του χορηγού μα δεν έχουμε. Να πούμε για του χορηγού τώρα. Ο κύριο Γεωργούλη έφερε την καταστροφή εδώ, λοιπόν. θέλουμε πολλά να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργούλη. Πάμε στου χορηγού. Ρούσο Ηλεκτρονέτ και Sandowell στο μεγαλύτερο ενοποιείο κυκλάδων. Μπερδέψουμε σε λίγο, Διέλα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργούλη, μια και προαναφέρθηκε στο κομμάτι του πολιτισμού. Έχει ήδη μια θητεία στην Ευρωβουλή. Τι ζητάει η Ελλάδα, τι διεκδικεί η Ελλάδα από το κομμάτι του πολιτισμού, τι ζητάει μέσα από την ευρωπαϊκή ατζέντα. Καταρχάς, αυτό που από τη δικιά μου την άποψη πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα πάρα πολύ είναι στην πολιτιστική της κληρονομιά στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη επενδύει στην πολιτιστική της κληρονομιά και το 80, 70, 90% όποιο νούμερο και να πεις είναι μέσα, είναι ελληνικό πολιτιστικό προϊόν, ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Η αναγέννηση, να το πούμε έτσι ακριβώς όπως είναι, η αναγέννηση ουσιαστικά είναι ό,τι υπήρχε σε πολιτιστικό, ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή και οι επιστήμες ουσιαστικά αναγεννήσανε κάτι από τα αρχαία χρόνια. Έτσι ήρθαμε στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει όλη η πολιτιστική μας κληρονομιά να είναι κληρονομιά της Ευρώπης. Άρα επενδύοντας πάνω σε αυτό,
δίνουμε στην Ελλάδα τη μεγάλη βαρύτητα που έχει, που πρέπει να έχει η χώρα μας μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, με σκοπό όμως και την σύγχρονη παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος. Δηλαδή, όχι μόνο βρήκαμε τα αρχαία μας, βρήκαμε την παράδοσή μας, ορίστε αυτά είναι και τελειώσαμε, πρέπει να εμπνέουμε τους νέους να δημιουργούν από την πολιτιστική μας κληρονομιά καινούριο πολιτιστικό προϊόν. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργούμε ταυτότητα. Αν αναλογιστούμε ότι μέσα από την πολιτιστική μας κληρονομιά δημιουργούμε ταυτότητα, την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, σημαίνει ότι εκεί υπάρχουμε σε ένα πάρα πολύ ευρύ και πολύ ισχυρό πεδίο. Αυτό το κάνει ο πολιτισμός. Κάνοντάς το αυτό με τον πολιτισμό, μετά ερχόμαστε και διαπραγματευόμαστε και ενωνόμαστε πιο όμορφο και πιο ήπια, χωρίς μεγάλες αντιπαραθέσεις και πολλά θέλω, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τατιάνα, να αφήσουμε τελευταίο το πράσινο σήμα. Κύριε Γεωργούλη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Πάντως, σε προηγούμενη συνέντευξή σας είχατε πει πως δεν υπάρχει κάποιο κόμμα, ελληνικό κόμμα, το οποίο να σας αντιπροσωπεύει στο 100%. Πάντως, με τον κύριο Καλογνάνη έχετε άψογες σχέσεις, τα βρίσκετε από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε, ποιο είναι το όραμα του πράσινου κινήματος? Ωραία. Αυτό που είχα δηλώσει όσον αφορά για τα κόμματα ήταν για τα μεγάλα κυρίως κόμματα, γιατί συμβαίνει κάτι το οποίο με έναν τρόπο είναι αυτονόητο, αλλά από την άλλη για μένα δεν είναι λογικό. Δηλαδή, όταν είσαι σε ένα κόμμα, σημαίνει ότι ό,τι κάνει το κόμμα σου είναι σωστό. Ενώ ό,τι κάνει το αντίπαλο κόμμα, το λέει και η λέξη κιόλας, αντίπαλο κόμμα, είναι λάθος. Δεν γίνεται ένας να τα έχει όλα λάθος και ένας να τα έχει όλα σωστά. Βάζοντας τη λογική να δουλέψει, αυτό με έκανε να πιστεύω ότι δεν μπορώ να ανήκω εξ ολοκλήρου σε κάποιο κόμμα. Και το κατάλαβα κιόλας με το που μπήκα στο όχημα του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Άρχισα να βλέπω πράγματα τα οποία τα θεωρώ λογικά, αλλά επειδή ερχόντουσαν από την απέναντι πλευρά, δεν μπόρεσα να δηλώσω κι εγώ ότι συμφωνώ με αυτά. Ή πράγματα που δεν βρίσκω λογικά μέσα στο δικό μας, ας πούμε, κόμμα και θα έπρεπε να δηλώσω ότι είναι λογικά ή να κάνω τα στραβά μάτια. Και λέω ότι αυτό το πράγμα, εγώ που είμαι ένας καλλιτέχνης, που είμαι λίγο πιο ανοιχτός, έχω έναν ορίζοντα διαφορετικό και βλέπω το σύνολο του κόσμου, δεν μπορώ να έχω αντιπροσώπευση μέσα σε αυτά. Δηλαδή, μέσα από τα μάτια του κυρίου Καλογράνη είδα ότι εδώ υπάρχει συμπεριληπτικότητα, τουλάχιστον ακόμα. Γιατί λέμε, υπάρχει μόνο μία φωνή, η φωνή του πλανήτη, υπάρχει μόνο μία φωνή, η φωνή της κοινωνίας. Αυτό το πράγμα πρέπει με έναν τρόπο να το δώσουμε στον κόσμο για να μπορεί να εκφραστεί και ο ίδιος. Δεν είναι η δεξιά ή η αριστερά. Κύριε Πράσο, ορίστε τώρα. Θέλω να ρωτήσω εγώ, το οικολογικό κίνημα, το πράσινο κίνημα, ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους ρομαντικούς, από κάποιους ανθρώπους που ήταν και μοναχικοί, θα έλεγα. Εξελίχθηκε στη συνέχεια, έφτασε να έχει και υπουργό στη Γερμανία, τον Γιώσκα Φίσερ. Τα τελευταία χρόνια όμως, κύριε Γεωργούλη, βλέπουμε το εξής, ότι γίνεται της μόδας, και όχι μόνο γίνεται της μόδας, γίνεται και business. Δηλαδή, δυσφημείται. Εκεί που κάποιοι πάλευαν για μια πράσινη ανάπτυξη, για μια ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, βλέπουμε ότι γίνεται μια μπίζνα και ότι ξυλώνουμε δάση για να βάλουμε ανεμογεννήτριες, ξυλώνουμε καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να βάλουμε φωτοβολταϊκά, στο όνομα ποιο. Εσείς τι σκοπεύετε να κηρύξετε? Ακριβώς. Αυτό που πιστεύω, αυτό που μόλις τώρα δείξατε, είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα μέσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το συζητάμε σήμερα, το συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να έχει βαρύτητα. Είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που συζητάμε ότι στην κυβέρνηση της Γερμανίας είναι μέσα το πράσινο κίνημα. Είναι ο πράσινος χώρος. Το πράσινο κόμμα, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, είναι το τέταρτο κόμμα μέσα στην, με μικρή διαφορά από το τρίτο, μέσα στην Ευρωβουλή. Και στην Ελλάδα είναι στα ζήτητα. Είναι στα λοιπά κόμματα. Το σημαίνει ότι δεν έχουμε οικολογική συνείδηση. Υπάρχει όμως η πράσινη μετάβαση, που είναι το 37% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σχεδόν το 40% υποχρεωτικά πρέπει να πάει σε πράσινη μετάβαση. Ποιος θα το κάνει? Ποια είναι η συνείδηση που έχουμε? Άμα είσαι δεξιά κυβέρνηση, λες, ήρθαν για χρήματα να τονώσουμε τις επιχειρήσεις, την οικονομία, να πάμε πιο δυνατά, πιο στεναρά μέσα στον οικονομικό κόσμο. Δεν είναι αυτό πράσινη μετάβαση. Πράσινη μετάβαση δεν είναι να γεμίσουμε ανεμογεννήτριες. Πράσινη μετάβαση είναι οι ανεμογεννήτριες αυτές να παράγουν πράσινο ρεύμα. Να μην έχουν οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή ξυλώστε δάση, βάλτε τα όπου βρείτε.
πρέπει πρώτα να γίνει η μελέτη. Πρέπει να δούμε πού χωράνε αυτές οι ανεμογεννήτρες. Χωράνε, είναι το αποτύπωμα που αφήνουν μικρότερο από το αποτύπωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές συμβαίνει το ανάποδο. Κάνουμε μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή από το να παράξουμε ρεύμα από τον αέρα, ανεμογεννήτριες. Αυτό πρέπει να το χαρτογραφήσουμε. Πιο πριν, συζητούσαμε τώρα πρόσφατα, να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες μέσα στο Αιγαίο. Βάλτε το που να είναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει μελέτη. Με σωστή μελέτη. Τι σημαίνει σωστή μελέτη? Πρόληψη. Δηλαδή, να έχουμε την νοοτροπία του τι, να καταλάβουμε πρώτα τι είναι πράσινο, να έχουμε την νοοτροπία από τα πολύ ψηλά στρώματα, που είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα πάρουν αυτά τα χρήματα για να τα επενδύσουν, μέχρι και τον πολίτη που θα είναι μία μονάδα μέσα στα τόσα εκατομμύρια του πληθυσμού, που θα πει δεν θα πάρω αυτή τη σακούλα, άσχετα άμα μπορώ να σηκώσω το 0,5 λεπτά για να την πάρω. Δεν θα την πετάξω τη σακούλα, μία σακούλα είναι μωρέ τι είναι, μέσα στη θάλασσα για να δημιουργηθεί όλος αυτός, αυτή η ρύπανση των μικροπλαστικών ας πούμε, που έρχονται μετά και μέσα στον οργανισμό. Άρα, πρέπει να έχουμε πρώτα πράσινη συνείδηση και μετά να καταλάβουμε τι γίνεται με την πίσνα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ρομαντικοί που πρώτα εμπνεύστηκαν και είπαν ότι ωραία, πρέπει να ασχοληθούμε με τον πλανήτη μας, δεν ακουστήκανε, δεν τους δώσαμε σημασία. Με αποτέλεσμα το πληρώνουμε τώρα. Η Ελλάδα είναι αυτή που πληρώνει περισσότερο, πληρώνει πάρα πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά για το αποτύπωμα που αφήνει στον πλανήτη. Υπάρχουν και οι εταιρείες που είναι εκτός, να τα λέμε όλα, που είναι μέσα σε όλο αυτό τον πράσινο χώρο και το εκμεταλλεύονται εμπορικά. Εκμεταλλεύονται να αλλάξουν τη δικιά τους, ας πούμε, την τεχνολογία, μεγάλες βιομηχανίες, χωρίς όμως να έχουν πράσινη συνείδηση. Αν αυτό το φωτίσουμε, θα καταλάβουμε ότι μια εταιρεία, μια μεγάλη βιομηχανία που εδώ έχει πάρει τη μερίδα του λέοντος για να αλλάξει την τεχνολογία της και πάει και την κάνει δίπλα την τεχνολογία που εμείς πληρώσαμε να την αλλάξει, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το ξέρουμε. Κύριε Γεωργούλη, μια διευκρινιστική από τη θητεία σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα λόμπι έχουν στο Ευρωκοινοβούλιο νομιμοποιηθεί. Ναι. Οπότε κάθε ευρωβουλευτής γίνεται στόχος του λόμπινγκ. Εσείς, από το πράσινο λόμπι, με όλα αυτά τα οποία περιγράφετε ως στόχος, έχετε γίνει κι εσείς στόχος να περάσουμε πράγματα έτσι μέσα σε ένα πράσινο περιτύλιγμα, αλλά ναι, να επικάλυψη, μια πράσινη επικάλυψη, και αλλά μόνο πράσινο δεν είναι. Θέλω να πω ότι από την πρώτη μέρα της θητείας μου, με το που ξεκίνησαν να δουλεύουν ουσιαστικά τα γραφεία των ευρωβουλευτών, είχα πολλές κλήσεις από λομπίστες για να ενημερώσουν, σύμφωνα με τα χαρτοφυλάκια που έχει ο καθένας, για να ενημερώσουν τις θέσεις τους. Είτε ήταν μεγάλες εταιρείες, είτε ήταν μεγάλες μη κυβερνητικές, για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αυτό είναι θεμητό. Τα θέλουμε αυτά. Δεν έχω υπάρξει, αλλά έχω ακούσει κατά καιρούς ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Μεγάλες εταιρείες να πλησιάζουν ευρωβουλευτές για να επηρεάσουν τα κείμενα, τα νομικά πλαίσια που τους αφορούν για να έχουν πιο ήπιες, ας πούμε, δεσμεύσεις. Το έχω ακούσει, δεν έχω υπάρξει, δεν μπορώ να πω ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που καταστάθηκε. Κύριε Γεωργούλη, όμως, εγώ θέλω να επανέλθω στο θέμα του μεγάλου ή μικρού κόμματος που συμμετέχει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και να ρωτήσω ότι όλα αυτά που πρεσβεύεται δεν θα μπορούσαν, δεν θα ήταν πιο εύκολο να περάσουν και να τα υποστηρίξετε ένθερμα κλπ. Στην Ευρωβουλή από το να φωνάζετε, να φαίνεστε ως ακτιβιστής συμμετέχοντας σε ένα κόμμα όπως είναι το Πράσινο Κίνημα. Ναι. Ξέρω ότι σίγουρα κάποια μεγάλα κόμματα θα έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας προεκλογικά, είμαι σίγουρος, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δημοφιλία κλπ. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε σε ένα μεγάλο κόμμα και μέσα από αυτό το κόμμα να αγωνιστείτε για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή? Ωραία, να ξεκαθαρίσω ότι το Πράσινο Κίνημα δεν είναι ακτιβιστής. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν απαξιώνει τους ακτιβιστές, γιατί όλοι κάπου έχουμε δίκιο. Όλοι. Και θα πρέπει να εστιάσουμε που έχουμε δίκιο και που το χάνουμε μερικές φορές ή που θα έπρεπε να το αναδείξουμε. Ένα μικρό κόμμα που έχει βασική προτεραιότητα
τον πράσινο χώρο, την πράσινη συνείδηση, φαίνεται πιο πολύ από ότι αν είναι σε ένα μεγάλο κόμμα που έχει και μια κατηγορία η οποία είναι πράσινη. Γιατί πνίγεται, όπως είχαμε πει, από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες που έχει ένα κόμμα. Όπως είπαμε, αν είναι, ας πούμε, ένα δεξιό κόμμα και βρει ότι από τα 27 δισεκατομμύρια που παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, το 37% πρέπει να πάει εκεί, δεν θα το δούνε, ωραία, ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε την Ελλάδα από, από το αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον. Θα πει, ωραία, ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα μεγάλο boost στην οικονομία. Που έρχεται στη δεύτερη μοίρα μετά το πράσινο. Ενώ αν υπάρχει αντιπροσώπευση σε πρώτο βαθμό, ό,τι έχει να πει αυτό το κόμμα θα το πει πρώτα μέσα από το πρίσμα του πρασίνου. Θα ακουστεί, ενώ στο άλλο πνίγεται. Μάλιστα. Εγώ θέλω μία διευκρίνηση από τον κύριο Γεωργούλη, γιατί ακούμε πράσινο κίνημα και ο κόσμος καταλαβαίνει περιβάλλον, φύση, φυτά, ζώα. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και ο άνθρωπος. Ακριβώς. Όταν λέμε πια πράσινος χώρος, δεν εννοούμε χλωρίδα πανίδα για τον πλανήτη. Εννοούμε και την κοινωνία. Δηλαδή, εννοούμε και τον άνθρωπο που ζει μέσα σε αυτόν τον χώρο, είναι κομμάτι του. Δεν ήρθε ο ουρανοκατέβατος ο άνθρωπος και είπε, ας κατοικήσω εδώ. Υπάρχουμε εδώ εκατομμύρια χρόνια και πρέπει να έχουμε σεβασμό στο σπίτι μας. Είναι σπίτι μας όπως είναι όλων των άλλων. Και γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε και την κοινωνία μας. Και την κοινωνία μας δεν την κοιτάμε μόνο όσον αφορά το αποτύπωμα που αφήνει ζώντας μέσα σε αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Κοιτάμε για τις ποσοστώσεις, τώρα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, για τη συμπεριληπτικότητα, για το πώς η πίεση, η οικονομική ή οτιδήποτε άλλο δημιουργεί περιθώρια με πολύ κόσμο. Πετάμε πολύ κόσμο στο περιθώριο. Όλα αυτά είναι μέσα στα κομμάτια στους πυλώνες του πράσινου χώρου. Ξέρετε όμως, όλα αυτά ακούγονται πολύ ιδανικά. Το ότι θέλουμε να διευρύνουμε τους οριζόντες μας, θέλουμε να δούμε τα πράγματα με την πιο πράσινη πλευρά τους. Όμως, μιλούμε για την Ελλάδα. Αν ακουγόντουσαν όλα αυτά σε μια σκανδιναβική χώρα, είμαι σίγουρη ότι ίσως ο κόσμος ήταν πιο ευαισθητοποιημένος. Εδώ μιλούμε για γραφειοκρατία, για κακές πολιτικές, κακά πολιτικά σκηνικά πίσω από τα μάτια του κόσμου. Εδώ θέλει πολλή δουλειά προκειμένου να φτάσουμε. Θέλει πολλή δουλειά και όπως το είπατε αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο με το οποίο είναι. Πρέπει να μπουν κόμματα τα οποία να έχουν τουλάχιστον αυτή τη σφραγίδα. Είναι εφικτό. Γιατί αυτό είναι το μέλλον μας. Όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει υποχρεωτικά το 37% των χρημάτων που παίρνει από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να πάει εκεί, στα λέει γιατί έχει μια βλέψη στο μέλλον. Που δεν μιλάμε για αύριο ή δεν μεθαύριο, μιλάμε για πολύ πιο μετά, για 15 χρόνια μετά. Όλα αυτά θα χρειαστεί να τα ξαναπληρώσουμε, αν δεν τα κάνουμε σωστά. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό, αρκεί να έρθει η πληροφορία. Είναι στην Ευρώπη, όλα αυτά λειτουργούν κανονικά. Δεν είμαστε πολύ μακριά από την Ευρώπη. Ωραία. Μπορεί να θέλουμε 3 ώρες με το αεροπλάνο για να πάμε στις Βρυξέλλες, αλλά εκεί έχουμε 21 ευρωβουλευτές. Mm-hmm. Αυτό που παρατηρώ όσον αφορά, για να μην φαίνεται και ότι λέμε πράγματα στον αέρα, εγώ έχω κάνει έρευνα όσον αφορά πάνω στον πολιτισμό. Οι προτεραιότητες που έρχονται από την Ευρώπη, προτεραιότητες εννοούμε τώρα τα κονδύλια, τη βάση σε προτεραιότητα που θα μοιραστούν τα λεφτά, οι προτεραιότητες που έρχονται από την Ευρώπη δεν φτάνουν στους πολίτες. Όσον αφορά για τον πολιτισμό, αυτό είναι 100% σίγουρο. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο, με πολλούς συλλόγους, με πολλές ΜΚΟ, με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και λένε, υπάρχει αυτό, υπάρχει προτεραιότητα αυτό την Ευρώπη. Και κοιτώντας πού πάει η πληροφορία, κάπου μέσα στα Υπουργεία, στα συντάγια των Υπουργείων, μένουν τα χαρτιά. Πνίγεται εκεί η πληροφορία. Ούτε οι περιφέρειες ξέρουν για το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν, ποια είναι τα εργαλεία που θέλει να τους δώσει η Ευρώπη, ούτε οι Δήμοι, ούτε οι Σύλλογοι, τίποτα. Και λες, αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει, καλό είναι να αρχίσουμε το ζητάμε εμείς από κάτω προς τα πάνω, για να κινηθεί λίγο, να ταρακουνηθεί λίγο η συσκευή όλη αυτή που έχουμε για την Ελλάδα και να μπορέσει όλος αυτός ο κρατικός μηχανισμός να μπορέσει να αλλάξει να περάσει την πληροφορία. Εάν πάρουμε την πληροφορία, νούμερο ένα στάδιο, μετά θα αρχίσουμε να έχουμε και δράσεις. Θα αρχίσουν και οι άνθρωποι που είναι να τα πάρουν, οι οργανισμοί, θα αρχίσουν να σκέφτονται, α, μπορώ να κάνω αυτή τη δράση, θα πάω να το ζητήσω από εκεί. Θα διεγείρουμε δηλαδή και τον κόσμο που είναι ο τελικός αποδέκτης και ακόμα αυτή τη στιγμή είναι σε μαύρο μεσάνυχτα. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είμαστε. Δεν μας έρχεται η πληροφορία. Ωραία, Τιάννα. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα να
να σας θέσω. Πάντως ένα ερώτημα που πραγματικά εμένα προσωπικά με απασχολεί είναι, όπως είπατε και εσείς, δεν έχει ο Έλληνας οικολογική συνείδηση. Οπότε σας αγχώνει αυτό το γεγονός. Πιστεύετε ότι θα σας δείξει ψήφο εμπιστοσύνης ο Έλληνας πολίτης? Θα ήθελα να πω ότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει οικολογική συνείδηση γιατί δεν έχει πληροφορηθεί σωστά. Και, και το βασικό κομμάτι. Να το πώς θα γίνει. Ναι, δηλαδή το βασικό κομμάτι, όπως τώρα, Δηλαδή το βασικό κομμάτι για μένα δεν είναι θέλω την ψήφο εμπιστοσύνη σας για να μπω στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι αυτό. Είναι, ελάτε παιδιά, να βάλουμε ένα σπόρο μέσα στον πράσινο χώρο. Αυτό τι σημαίνει? Ενημέρωση, να μιλάμε ξανά γι' αυτό, να ξαναμιλάμε. Εμένα, εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, κάνουμε αυτή τη συζήτηση και την κάνουμε με αφορμή τις εκλογές, αλλά κάνουμε μια συζήτηση όσον αφορά εκεί που πάει η Ευρώπη και πόσο πίσω μένουμε εμείς. Δεν έχουμε την πληροφορία, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, σκεφτόμαστε πράσινο χώρο, λέμε, έλα ρε αδερφέ, τώρα εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε πώς να πληρώσουμε το νίκη μας, πώς θα βολευτούμε, ας πούμε, για σήμερα. Και μας λες εσύ τώρα για να μην πετάμε πλαστικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να πάρουμε την πληροφορία, να οριμάσει μέσα μας για να μπορούμε να φανταστούμε και το αύριό μας. Δημήτρη, να, κάνω, να το πάμε λίγο, μπορείς να το πάμε σε τοπικό επίπεδο λίγο το θέμα. Α, θέλει ο κύριος Γεωργούλης. Γιατί να θέλει, ίσα. Και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, και με συγχωρείς που σου παίρνω τη θέση, υπάρχει ένα ζήτημα με την υπερδόμηση. Όλοι οι Σαντορινοί συμφωνούν ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή η κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Δεν ξέρω αν κάπου το συναντήσατε και σας το μετέφερα. Ζητούμε... Έχω συζητήσει με αρκετούς στο νησί. Ζητούμε λοιπόν να σταματήσει η δόμηση, γιατί πραγματικά έχει χτιστεί σχεδόν το μισό νησί. Πώς θα μπορούσε, η πολιτεία μας απαντά ότι ξέρετε κάτι, στρατηγικές επενδύσεις μακριά. Εγώ αποφασίζω και δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει το πράσινο κίνημα αλλά και τα μικρά οικολογικά κόμματα ώστε να περάσει αυτή η θέση των πολιτών εδώ που είναι? Όχι άλλο μπετόνι στη Σαντορίνη. Καταρχάς πρέπει να δούμε λίγο ένα δεδομένο, το οποίο είναι για το απτό δεδομένο. Ένα νησί έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μεγαλώνει. Αυτό είναι. Έχει πολύ συγκεκριμένο, περιορισμένο και είναι καταμετρημένος, είναι αυτός ο χώρος του. Δεν έχει άλλο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερος κόσμος έχετε και όσο περισσότερο υπάρχει η ανάγκη του κόσμου και για σπίτια και για άλλες δραστηριότητες και για δρόμους, όλο αυτό το πράγμα σημαίνει ότι καλύπτει το νησί όλο περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Πράγμα που σημαίνει ότι τι θα γίνεται. Θα γίνει σαν το Μαχάντα, ας πούμε, που είναι ένα τέτοιο πράγμα και είναι μόνο ουρανοξύστες και δεν ζει κανένας μέσα. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να φύγουν. Αλλά αυτό δεν το θέλουμε. Και για να φύγουν, δηλαδή, πού θα πάνε? Άρα, μιλάμε για κάτι που με μαθηματική ακρίβεια, πολύ απτό πράγμα, μιλάμε πάμε να πνίξουμε το νησί. Άρα, θα πρέπει να βρούμε πού, μέχρι πού πρέπει να γίνει αυτή η δόμηση. Πρέπει να γίνει αυτή η πολύ εύκολη μελέτη, γιατί δεν είναι τίποτα αυτό που λένε ένας φίλος μου rocket science. Είναι πράγματα τα οποία είναι ένα και ένα κάνει δύο. Μόλις βρούμε ότι αυτός είναι ο αριθμός, μετά θα έρθει αντιμέτωπη η κυβέρνηση και θα σου πει στρατηγικές, ναι, θέλω να σας πνίξω. Γιατί τώρα πάντα υπάρχουν παραθυράκια που θα πει: OK, βάλ τους λίγο πιο κάτω, ας βγουν έξω από αυτό το αστικό κέντρο και ας πάνε λίγο πιο κάτω να μένουν οι κάτοικοι και ας φτιάξουμε εδώ πέρα μια ξενοδοχική μονάδα με 1500 κλίνες. Γιατί, γιατί μιλάει, ας πούμε, το χρήμα. Αυτό το πράγμα για να μπορέσει να σταματήσει θέλει μελέτες, θέλει επιστημονικές μελέτες, οι οποίες δεν είναι ακριβές. Δεν είναι κάτι, μιλάμε τώρα, θα κάνουμε κάτι απραγματοποιητό. Με αυτά τα επιχειρήματα, εγώ πιστεύω ότι θα φανεί πού είναι το συμφέρον και του τόπου. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει η απληστία και θέλουμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, και αυτό το λίγο ακόμα έχει γίνει τόσο πολύ που ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι είναι πλέον αργά να αναστρέψουμε την καταστροφή. Το υπεκτήσιμο δεν ευνοεί κανέναν, ούτε ακόμα και αυτούς που το εκμεταλλεύονται για την επόμενη δεκαετία. Ναι, Δημήτρη, με συγχωρείς και όπως πειράζει. Όχι, κύριε Γεωργούλη, εγώ θέλω να πάω σε ένα γενικότερο. Ξέρετε, τις ευρωεκλογές οι πολίτες τις αντιμετωπίζουν είτε ως ευκαιρία τιμωρίας του κόμματος που ασκεί την εξουσία ή αν θέλετε και την αντιπολίτευση, είτε με απάθεια στην πλειοψηφία, ενώ τα κόμματα αντιμετωπίζουν είτε ως ευκαιρία μιας διαζώσης δημοσκόπησης, είτε αποστρατείας, πολυτελούς αποστρατείας κάποιων στελεχών. Ναι. Εσείς, μιας και έχετε περάσει και από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου και φιλοδοξείτε να εκλεγείτε πάλι. Ακριβώς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη διαδικασία, γιατί
το 80% περίπου των αποφάσεων της εθνικής μας νομοθεσίας λαμβάνονται ήδη στις Βρυξέλλες. Ακριβώς, ακριβώς. Πέστε μου εσείς ποια είναι η δική σας αντίληψη. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες που είπατε, τις θεωρώ εκτός θέματος όσον αφορά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Ενώ ότι όταν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, όλο το πράγμα που συζητάμε είναι τι γίνεται εδώ στον κόσμο, στον τόπο μας, και τι γίνεται εδώ και τι γίνεται εδώ και πόσο έχει πάει η φέτα καλή ώρα, όπως έχουμε πει. Τρώγοντα. Και ναι, και τι έχουμε κάνει εμείς γι' αυτό. Αυτό το πράγμα είναι εκτός θέματος. Μιλάμε για ευρωεκλογές, μιλάμε για ποιους ανθρώπους θα στείλουμε εκεί για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη την Ευρώπη και να σηκώσουν τα δικά μας τα θέματα από ελληνική ατζέντα να τα φέρουμε σε ατζέντα ευρωπαϊκή. Να ξέρουμε ότι εμείς δίνουμε ένα ποσό στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη παίρνει από όλα τα κράτη ένα ανάλογο ποσό σύμφωνα με το ΟΑΕΠ της και μετά το ξαναμοιράζει. Και να ξέρουμε ότι εμείς, τώρα τα δανείζουμε τα νούμερα, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι, δίνουμε 18 δισεκατομμύρια κάθε 7 χρόνια και παίρνουμε 30 κάπου τόσο. Αυτό, να ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα που έρχονται, έρχονται για να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι. Όχι για να έχουμε αντιπαράθεση ποια κυβέρνηση έχει κάνει καλύτερα πράγματα στον τόπο μας. Ένα είναι αυτό. Όταν πηγαίνουμε στις ευρωεκλογές, μια εβδομάδα, ένα μήνα πριν, αρχίζει μια αντιπαράθεση και μια σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ των κομμάτων καλή ώρα όπως είναι εδώ, να βγούμε μπροστά και αρχίζουμε και παίζουμε σε τοπικό επίπεδο. Γιατί δεν έχουμε ενημερώσει ποτέ τον πολίτη τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ό,τι καλό συμβαίνει στην Ευρώπη λέμε ότι το έχει κάνει η κυβέρνηση και ό,τι κακό συμβαίνει λέμε ότι το έχει κάνει όχι, το έχει κάνει η Ευρώπη. Ό,τι καλό συμβαίνει στην Ευρώπη. Α, σε σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι τι κάνουμε, αποπροσανατολίζουμε για 5 χρόνια τον πολίτη για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και ξαφνικά ερχόμαστε εδώ και λέμε ποιο είναι πιο καλό κυβερνήτη στη χώρα μας. Ενώ μιλάμε για την Ευρώπη. Εύκολο είναι να πει κάποιο ότι δεν με αφορά αυτό που λέτε, παιδιά. Η Ευρώπη δεν είναι για μένα. Αυτό που λένε να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση δεν ισχύει στις ευρωεκλογές. Να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση για το ποιος θα πάει στην Ευρώπη. Για την υπεροψία της, όπως λέει ο κύριος Κασελάκης. Να κάνουμε μια δημοσκόπηση και να τιμωρηθεί όποιος θέλει. Να κάνουμε μια δημοσκόπηση η οποία είναι τελείως αντικειμενική, να φέρουμε μια εταιρεία απ' έξω και όπου φάμε και καλά να το κάνουμε έτσι. Αλλά θα σπαταλήσουμε την ψήφο μας για να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Θα πρέπει, και είναι τιμωρία στην Ελλάδα, να μην πάει κανένας. Έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Δεν σας βλέπω καν θέλει να πει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι μπορεί να φτάσουμε και στο 50% και κάτω από το 50% σε συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν ενημερώνεται ο κόσμος για την Ευρώπη. Να πάμε σε ένα παράδειγμα, κύριε Γεωργούλη, μιας και υπήρξατε ευρωβουλευτής και είμαι σίγουρη ότι συζητήθηκε το θέμα με τα Ελληνία Μάρμαρα. Είμαστε στην Ελλάδα και δεν έχουμε την σωστή ενημέρωση για το τι γίνεται με τα Ελληνία Μάρμαρα. Ένα είναι ότι δεν έχουμε καταρχάς τα λέμε Ελληνία. Τα λέμε. Έτσι, συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν τα λέμε γιατί ένα πράγμα που έχει κάνει πάρα πολύ καλό η Μελίνα Μερκούρη έφερε πολύ ψηλά στη δημοσιότητα εκείνη την εποχή το θέμα, αυτό το μεγάλο αίτημα που το έχουμε σχεδόν 200 χρόνια. Δηλαδή από τότε που γίναμε περίπου κράτος, ζητήσαμε την επιστροφή των κλειτών του Παρθενώνα στον τόπο τους. Από τότε. Και η Μελίνα Μερκούρη πολύ εύστοχα δημιούργησε τόσο μεγάλη φασαρία, γιατί τα λέτε Ελγίνια και τα ονομάζετε σύμφωνα με τον κλέφτη, με το όνομα του κλέφτη. Ακριβώς, είναι δυνατόν. Και έτσι έχει έρθει πολύ ψηλά το θέμα της επιστροφής και έχει δημιουργηθεί και για τον κόσμο μία ενημέρωση πάνω στο θέμα. Τώρα, κλείνοντας την παρένθεση, αυτό που συμβαίνει όσον αφορά το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από την Αγγλία είναι ελληνικό αίτημα. Και η Ευρώπη λέει, αφορά δύο κράτη, εγώ δεν μπορώ να επισέλθω. Βρείτε τα, είναι αυτό που λέει. Έτσι λένε στην Ευρώπη. Έτσι, και έτσι είναι ο κανόνας. Έτσι είναι και ο κανόνας. Δηλαδή, αν κάτι γίνεται στη χώρα σου, δεν μπορεί η Ευρώπη να επισέλθει. Πρέπει να το βρεις εσύ. Είναι ευθύνη της κυβέρνησής σου και πρέπει η κυβέρνησή σου να λύσει το πρόβλημα. Με οποιονδήποτε και αν έχεις πρόβλημα.
Και βοήθεια να πάνε να ζητήσεις, θα σου πούνε δεν μπορώ να έρθω, να επισέλθω. Στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό που συζητούσαμε και ήμουν αστιώτης εισηγητής, εκεί όμως εγώ το έθεσα το θέμα στο πολύ εύλογο ερώτημα. Δεν γίνεται τη μία να θεωρούμε την Ακρόπολη, το σύμβολο της δημοκρατίας, να μιλάει η Ευρώπη για δημοκρατία, να είναι ο βασικός πυλώνας του πολιτεύματός της η δημοκρατία και να είναι λειψό αυτή τη στιγμή αυτό το μνημείο εξαιτίας μιας άλλης χώρας και να αφήνουμε την Ελλάδα στους ώμους της να πέσει όλο αυτό το βάρος για την ακεραιότητα του μνημείου. Μα είπανε ότι είναι μόνο της Ελλάδας. Και λέω, παιδιά, δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα σταθμά. Από τη μία δημοκρατία στην Ευρώπη και το σύμβολο αφήστε την Ελλάδα να το βρει. Όπως το ίδιο πρόβλημα υπάρχει όταν ένας πρόσφυγας περνάει τα σύνορα, είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Όταν ένας έμπορος περνάει τα σύνορα της Ελλάδας, είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρούμε μία λύση. Και πάνω σε αυτή τη συζήτηση η εισηγήτρια συμφώνησε με μένα. Οπότε έγινε μία διαβούλευση, έγινε μία ζήμωση και έχουμε γράψει μία τροπολογία, την οποία την υπερψηφίσαμε κιόλας, που λέει ότι αν ένα κράτος μέλος έχει πολιτιστικές κληρονομιές διαφορές με ένα τρίτο κράτος, δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι, είναι τώρα και η Αγγλία, καλεί την Επιτροπή να λάβει δραστικά μέρος υπέρ του κράτους μέλους, σύμφωνα με τη διακήρυξη της UNESCO για τον πολιτισμό. Μάλιστα. Άρα μένετε να δούμε τι σημαίνει για να το υπογραμμίσουμε. Εκεί που μιλάει η Ελλάδα γι' αυτό, ανάγουμε από την ελληνική ατζέντα σε ευρωπαϊκή ατζέντα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα σαν ευρωπαϊκό θέμα. Μία ερώτηση ακόμα, να την κάνει η Τατιάνα τελευταία. Κύριε Γιώργο, ποια άλλα ζητήματα σας απασχολούν ως πράσινο κίνημα? Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπουμε εδώ πέρα και τα θέματα εγκληματικότητας. Χθες, ας πούμε, είδαμε τον Ολυμπιακό να παίζει και πραγματικά αυτό που συζητούσαμε και εδώ είναι πως κατέβηκαν 5.000 αστυνομικοί για έναν αγώνα. Δηλαδή, είναι έντονο αυτό το φαινόμενο, ειδικά στην Ελλάδα. Το φαινόμενο της εγκληματικότητας όσον αφορά στις μάζες ή όσον αφορά και σε συγκεκριμένα. Ένα βασικό κομμάτι της εγκληματικότητας είναι η πίεση που δεχόμαστε από την οικονομία κυρίως, από τις κακές συνθήκες, κακές συνθήκες διαβίωσης μέσα στις πόλεις. Δηλαδή, επηρεάζεται η ψυχολογία των ανθρώπων, θεωρείτε? Σίγουρα επηρεάζεται η ψυχολογία των ανθρώπων, δηλαδή η οικονομία επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία των ανθρώπων. Ένα κομμάτι που μπορούσε να πει εδώ πέρα ο πολιτισμός είναι ότι θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να το ανοίξει και να μπορεί να εκτονωθεί σε πολιτιστικά επίπεδα, όπως είναι και τα πρωταθλήματα, όπως είναι και το ποδόσφαιρο, όπως είναι και το μπάσκετ. Να μπορούμε να οργανωθούμε πολιτισμένα, ώστε να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε μέσα σε αυτούς τους χώρους. Αν δεν το προσέξουμε αυτό, λειτουργεί ανάποδα. Λειτουργεί ο φανατισμός, λειτουργεί ομάδες της μιας ομάδας με ομάδες μιας άλλης ομάδας να συγκρούνται και να εκτονώνονται μετά έξω από τα γήπεδα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το προσέξουμε. Κομμάτι αυτού του θέματος είναι και κομμάτι του πράσινου χώρου. Γιατί μιλάμε για την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να είναι σωστά δομημένη. Μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα σπίτια, να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης σε σπίτι, να μπορεί να είναι βιώσιμο γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γιωργούλη, κλείνοντας, θέλω να απευθύνετε στα 27 κατοικημένα νησιά που μας παρακολουθούν, στους πολίτες δηλαδή, να δώσετε έτσι το μήνυμά σας, το προσωπικό σας μήνυμα. Ξέρετε να κοιτάτε την κάμερα, έχετε μάθει πια, δεν περιμένετε. Να μιλήσω στην κάμερα, σε αυτήν εδώ την κάμερα. Ναι. Θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο πιο εύθυμο και αφορά την 9η του Ιουνίου. Η ψηφοφορία είναι μυστική, αλλά η συμμετοχή είναι φανερή. Θα μετρηθούμε. Μην πέσουμε κάτω από 50%. Ωραία. Πολύ σωστά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έγινε και συμμετείχατε και σε κάποιο δρόμενο, νομίζω, εδώ σήμερα. Έχουμε μια συνέντευξή σας αντίστοιχη. Και το απόγευμα θα δούμε τον κύριο Γιώργο. Τώρα που δεν είστε, δεν ξέρω, μακάρι. Και δεν θυμάμαι που θα πάμε, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα. Θα πάτε μαζί με τον πολιτιστικό, θα είστε με την πολιτιστική ομάδα Μύρο της Μαρίας της Πρασίνου και την πολύ αγαπημένη Μαρία Ρούσου και θα μιλήσετε με μικρούς και μεγάλους για τον κόσμο του πολιτισμού, του θεάτρου και της τέχνης στο Παπτινιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο μαζί με τον Αντώνη Γάκη και την θεατρική ομάδα επίσης ΕΝΟΔΟ. Ωραία. Καλή διαμονή. Μετά το απόγευμα στις 6. Καλή διαμονή. Θα έχετε και τον κύριο Γάκη μαζί στις 7.30 και στον Άγιο Παΐσιο δίπλα. Μεγάλη χάρη. Διόπο, στον Άγιο Δημήτριο. Θέλουμε μεγάλο, δεν θέλουμε μικρό. Μεγάλη χάρη και το Άγιο Δημήτριο. Θέλουμε πολύ μεγάλο χώρο. Θα σας δούμε πουθενά το χειμώνα σε κάποια
όσον αφορά το επάγγελμά μου. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι, αλλά υπάρχουν αρκετά πράγματα στα σκαριά που μπορεί να προκύψει κάτι και να κάνουμε μια βουλή και πολλά. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία, δεν ανακοινώνουμε τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ρίζω να απελευθερώσουμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή μας εδώ, να τον ευχαριστήσουμε για την επίσκεψή του στο στούντιο και να πάω στον Δημήτρη να δω αν έχει τίποτα. Μήπως είχαμε κανένα, πώς το λένε, αυτό πώς το λες. Non-paper σήμερα. Όχι, δεν είχαμε non-paper, απλά έχουμε, μίλησα με την κυρία Γυρού και μου είπε ότι τη Δευτέρα συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Α, για αυτό το θέμα. Για το θέμα αυτό. Α, ωραία. Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας. Θα έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα. Και κλεισμένων των θυρών ή αν. Τι θα πει και κλεισμένων των θυρών τώρα. Γιατί μπορεί να κάνει δημοτικό συμβούλιο. Δεν μπορεί να κάνει δημοτικό συμβούλιο χωρίς να είναι κάμερες μέσα. Μπορεί. Κοίταξε. Το θέμα είναι τώρα ότι δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το δημοτικό συμβούλιο για ενημέρωση, αλλά η οδοντόκρεμα, όπως είπαμε, έφυγε από το Σωληνάριο. Δεν ζητήσαμε το Σωληνάριο. Τώρα δεν μπορούμε αυτά να βάλουμε μέσα. Αυτό είναι το ζήτημα αυτό. Τώρα, τι θα πούν και τι θα ομολογήσουν εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, η γενικότερη, η δική μου αίσθηση είναι ότι, ξέρετε, κάναμε μια μαργαρίτα, ναι. Ας το κρύψουμε μωρέ και θα κάνουμε κάποιες διευθετήσεις, δεν θα είναι ακριβώς έτσι και μην κάνετε, πώς κάνετε έτσι ρε παιδιά. Εγώ έμαθα, μην μιλάτε και δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό δεν μιλάμε, πως δεν γίνει τίποτα. Οπότε το μόνο που μπορεί να υποθεί για κεκλεισμένων των θυρών θα είναι κάτι τέτοιο. Μην γίνουμε και ρεζίλοι γενικότερα δηλαδή. Γιατί ήδη με τα non-paper ψιλογίναμε ρεζίλοι. Εντάξει, και υποθέτω ότι κάποιοι θα θεωρούν ότι ήταν και το απάβλα βγάσμα της εξυπνάδας αυτά τα non-paper. Μαθήματα παίρνουν. Και είπα ότι είναι ευγενικούλης, αλλά δεν το σώσαμε το σημερινό. Πάντως, ότι είναι οργανωμένη η κατάσταση και για να βγάζει non-paper είναι. Μπορεί να το αφισβητήσεις αυτό.